Είμαστε με τον Διευθυντή της ΔΕΙΑΛ, κύριο Παρασκευά Φινδανή. Κύριε Φινδανή, ποια έργα τρέχουν αυτή τη στιγμή και ποια πρόκειται να δημοπρατηθούν το επόμενο διάστημα? Αρχίσουμε από την πόλη. Στην πόλη ολοκληρώνεται το έργο της Λαγκάδας. Μένουν 5 μέτρα αγωγό να κατασκευαστεί στο τέλος πια, στην απόλυψη του έργου, και το ασφαλτικό που είναι να πέσει μέσα στο ποταμό. Από εκεί και πέρα, σε εξέλιξη είναι το έργο της ίδρυυσης, στα πλαίσια του οποίου ολοκληρώνεται ο αγωγός στην περιοχή της ΔΕΗΑΣ. Στο επόμενο μήνα θα τον βάλουμε σε λειτουργία. Είναι ένας σημαντικός αγωγός για την ίδρυυση της πόλης. Αφορά το εξωτερικό υδραγωγείο και σε αυτό το τμήμα που αντικαθίσταται υπάρχουν απώλειες, σημαντικές απώλειες νερού. Επίσης δουλεύουμε τώρα στην οδό Οικονόμου Τάξη και εκεί είναι ένα σοβαρό έργο, ένα σημαντικός αγωγός για την ίδρυυση της πόλης. Αφορά τη μεταφορά του νερού στη νότια περιοχή από τη δεξιμενή της Χρυσομαλούσας και προγραμματίζεται το επόμενο διάστημα να μπούμε στο ιστορικό κέντρο στην οδό Βερναρδάκη και στα παρακλάδια της, προκειμένου να κατασκευάσουμε και εκεί έργα που θα είναι έργα όχι μόνο ίδρυυσης και έργα αποχέτευσης. Κατασκευάζεται επίσης οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων της νότιας περιοχής, είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Αγριλιάς Κρατήγου. Τώρα, τα δίκτυα της νότιας περιοχής είναι σε δημοπρασία, είναι σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία, θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί για να μπει και αυτό το έργο σε εξέλιξη. Από εκεί και πέρα δουλεύουμε στην Αγία Παρασκευή, όπου κατασκευάζεται το έργο της αποχέτευσης και αντικαθίσταται παράλληλα και το δίκτυο της ίδρυυσης. Στην Αγία Παρασκευή λειτουργούσε ένα πολύ παλιό δίκτυο αποχέτευσης και επίσης πολύ παλιό ήταν και το δίκτυο της ίδρυυσης, αμίαντη, Ματέμις, Ροσολίνες, Γκέρτσιγα, κατασκευασμένα πριν πολλά χρόνια. Με σημαντικά προβλήματα είχαμε και στην ίδρυυση και στην αποχέτευση της περιοχής. Κατασκευάζεται το έργο το οποίο θα δώσει λύση στην αποχέτευση και προφανώς και στην ίδρυυση. Ολοκληρώνουμε το έργο του εξωτερικού δικτύου της Μύθυμνας. Η Μύθυμνα είναι ο οικισμός που είχαμε σημαντικά προβλήματα το καλοκαίρι. Πιστεύουμε αυτό το έργο θα δοθεί λύση στην ίδρυυση του οικισμού. Έχει ολοκληρωθεί και μένουν τώρα πλέον οι συνδέσεις, τις οποίες προγραμματίζουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, τον επόμενο μήνα, να κατασκευαστούν οι συνδέσεις και να τεθεί σε λειτουργία το καινούργιο δίκτυο, το καινούργιο εξωτερικό υδραγωγείο της Μύθυμνας. Δουλεύουμε στην περιοχή του Πολυκνήτου. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων και από εκεί και πέρα δουλεύουμε στη Βρύσα και στα Βατερά. Είναι σε εξέλιξη εργολαβίες για την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης στη Βρύσα και στα Βατερά. Σε κατασκευαστική εξέλιξη είναι και ο εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων της Αγιάσου. Το έργο κατασκευάζεται εδώ και ένα χρόνο, είναι σε εξέλιξη. Πιστεύω να ολοκληρωθεί τον επόμενο χρόνο για να μπορεί και αυτό να μπει σε λειτουργία. Χθες υπογράφηκε η σύμβαση και θα ξεκινήσει η κατασκευή του εξωτερικού υδραγωγείου στο Σκόπελο. Και ο Σκόπελος είναι ένα χωριό που έχει προβλήματα με την ίδρυυση. Το εξωτερικό υδραγωγείο αφορά την κατασκευή του αγωγού από την γεώτρηση της δρόμας μέχρι τη δεξαμενή του χωριού. Θα δώσει λύση στην ίδρυυση του οικισμού. Αυτό έχει ένα χρονικό διάστημα περίπου 6 μήνες για την ολοκλήρωση του, για την κατασκευή του. Άλλα έργα τα οποία είναι σε δημοπρασία και περιμένουμε να τα αναθέσουμε και να τα πούνε στη φάση της κατασκευής είναι συμπληρωματικά έργα στο Πολυκνήτου, έργο δημοπρατημένο, σε διαγωνιστική διαδικασία περιμένουμε να ολοκληρωθεί για να μπούμε και εκεί στην κατασκευή. Έχει ένα προπολογισμό περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ και επίσης δημοπρατημένα είναι και τα υπόλοιπα δίκτυα της Αγιάσου, σε διαγωνιστική διαδικασία και αυτό. Έχουμε πάρει τις προσφορές και γίνονται τα πρακτικά για την ανάθεση. Έργο αξίας περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι αν ξέχασα κάτι. Έχουν ολοκληρωθεί βέβαια άλλα έργα, τα οποία δεν τα αναφέρω τώρα, όπως είναι στο Μανταμάδο η ίδρυυση,
το εξωτερικό δίκτυο της Αγίας Παρασκευής. Ολοκληρώσαμε δίκτυα εδώ μέσα στην πόλη και τα δίκτυα του Πολυχνίου και της Αγίας Παλαιότερης Εργολαβίας που έχουν ολοκληρωθεί.